Γεια σας, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Λίμπερο ακούτε, ΠΑΟΚ 24 ακούτε. Τελευταία μέρα Μαρτίου διανύουμε. 14 μετά τις 12 βρισκόμαστε. Και από τώρα μέχρι τις 2 θα τα λέμε για ό,τι αφορά κυρίως την ΠΑΟΚΣΙΔΙΚΗ επικαιρότητα. Και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν πράγματα που τρέχουν και είναι γύρω από τον ΠΑΟΚ. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Γραπτά μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Χορηγή πρώτης ώρας για το ΠΑΟΚ 24, ήδη υγιεινής φτύκας, πλακίδια και ήδη υγιεινής, κάτω Τούμπα, λίγο πάνω από τον κήπο του Καλού, Απόλλωνος 37-39, φτύκας με ήδη υγιεινής στην τιμή που θέλετε, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-905-503 με πολλές ανοιξιάτικες προσφορές. Τηλεφωνήστε 2310-905-503, καλύτερα όμως να πάτε από εκεί, Καροτούμπα, Απόλλωνος 39, για να έχει μια εικόνα από τις προσφορές στα είδη υγιεινής. Μαζί μας πρώτη ώρα η Ρέμβη και σήμερα με σούπερ πρόγραμμα και σήμερα βραδιά Κυπριανίδη στη Ρέμβη. Όλη η πόλη μιλάει για ό,τι γίνεται κάθε Πέμπτη βράδυ στη Ρέμβη. Καλύτερα να τηλεφωνήσετε 4-3-3-100 για να κλείσετε το τραπέζι και να είστε εκεί παρόν στη βραδιά του Κυπριανίδη. Μεγάλος Κυπριανίδης, τεράστιος. Τι ώρα ξεκινάει? Εντάξει, το 11. Πάει μέχρι... Πάει. Πάει. Δεν μετανιώνεις αν πας? Να μετανιώσεις αν θα πας? Μπορείς να πας και νωρίτερα. Πας νωρίτερα, το... πίνεις τα ποτάκια σου στο μπαρ, μετά μπαίνεις μέσα στο άλλο μπαρ. Κέντρο διασκέδασης. Και πιο νωρίς άμα πας, τσιμπάς ένα ψαράκι. Μπορείς να φας κιόλας. Ελαφρύ για να σε κρατήσει λίγο από το ξύδι, αλλά να μην φουσκώσεις. Αυτό κιόλας. Το ότι ένα μαγαζί μπορεί να σε κρατήσει εκεί για όλη τη μέρα, πώς το βρίσκεις? Είναι... Με τόσους χώρους. Κοίτα να δεις. Είναι οι παροχές πλέον, φίλε. Πλέον μένει σε υψηλό επίπεδο αυτός που σου παρέχει σωστά πολλά πράγματα. Γι' αυτό μιλάμε και για τόσα χρόνια. Παράδοση. Στη Ρέμβη, επαναλαμβάνουμε, κρατήστε το τηλέφωνο γιατί μπορεί και να το χρειαστείτε, αν δεν βρίσκετε τραπέζι. 4-3-3-100 για τη Ρέμβη. Μαζί μας την πρώτη ώρα η Άννα Δωμό. Με 6 άτοκες δόσεις, χωρίς πτωτική, οι ανακοινήσεις. Με δωρεάν επίσκεψη μηχανικού στο χώρο σας. Για πες εσύ που το ξέρεις αυτό, δηλαδή... Τι? Έρχεται και σου κάνει... Έρχεται, πάω το παράδειγμα, το Χρήστο που είναι και φιλαράκι. Ναι. Έρχεται ο Χρήστος που κόβει το μάτι του, κοιτάει δεξιά-αριστερά. Τον άδειο χώρο. Σου λέει, άκου αδείς αδερφέ, εδώ έχουμε αυτήν την επιλογή, αυτήν την επιλογή, αυτήν την επιλογή και αυτήν την επιλογή. Α, προτάσεις. Με μια ματιά. Κάνει προτάσεις. Και συζητάς μαζί του για τις πιθανές λύσεις, ό,τι καλύτερο. Η καλύτερη ιδέα για ανακαίνιση σπιτιού, επαγγελματικού χώρου, οτιδήποτε στην Αναδομό. Τηλεφωνήστε 2311-241-508. Είναι ένα ξεχωριστό έτσι διήμερο, τριήμερο, τετραήμερο για την Θεσσαλονίκη στα αθλητικά πράγματα, με επίκεντρο την έκθεση Sport Expo, με αφορμή και τον μαραθώνιο της Κυριακής. Θα λέγαμε ότι όλη η αθλητική Θεσσαλονίκη είναι στο πόδι και βάζουμε και όλους όσους θα έχουν δηλώσει συμμετοχή και θα τρέξουν την Κυριακή στο μαραθώνιο.
Έχουν φτιάξει και καιρικές συνθήκες και νομίζω ότι όλο αυτό το τετραήμερο η έκθεση, αλλά και από εκεί πέρα η μισή πόλη στην οποία θα διοργανωθεί ο Μαραθώνιος, θα είναι στο πόδι. Θα είναι στο πόδι. Αξίζει από σήμερα να επισκεφτείτε την έκθεση της Sportexpo στο περίπτερο 13. Εκεί με το που μπαίνετε πρώτο περίπτερο του ΠΑΟ 24 μαζί με τον Λίμπερο, με το που μπαίνετε. Τώρα αυτό πώς το κατάφερε, ποιος το κατάφερε, είναι κάτι το οποίο είναι προς διερεύνηση. Θα το δούμε στην πορεία. Εκεί ήδη είναι ο Άκης Ακισλόγλου. Θα πάμε σε λίγο για να μας ξεναγήσει ραδιοφωνικά στο τι ακριβώς περιλαμβάνει όλη η έκθεση και στο τι ακριβώς θα συμβεί και στο στάν του ΠΑΟΚ 24, εκεί μαζί με τον Λίμπερο, στην είσοδο του περιπτέρου 13. Το οποίο, επαναλαμβάνω, αξίζει να επισκεφτείτε. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα σας ενημερώσουμε για όλα όσα υπάρχουν μέσα στο μεγάλο περίπτερο της έκθεσης, γιατί νομίζω το 13 είναι το από τα μεγαλύτερα περίπτερα. Τι θα δείτε εκεί. Εξάλλου και όλοι όσοι χιλιάδες έχετε δηλώσει συμμετοχή για τον Μαραθώνιο της Κυριακής, θα πρέπει να βρεθείτε εκεί για να πάρετε τις συμμετοχές, τα ρούχα και όλα τα υπόλοιπα. Είναι λοιπόν διπλή σημασία η έκθεση και μετά τις 12.30 θα μας τα πει και ο Άκης, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί εκεί. Εκεί θα είναι σήμερα και αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, λίγο αργότερα. Θυμίζουμε ότι στις 6 στην Sportexpo θα γίνουν τα εγκαίνια και μάλιστα θα δώσει το παρόν ο κύριος Κοντονής, ο οποίος θα εγκαινιάσει όλη αυτή την εκδήλωση. Αύριο Παρασκευή, από ό,τι έχω ενημερωθεί, θα είναι εκεί η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, μετά το μεσημέρι. Για τις ώρες της παρουσίας των παικτών θα σας ενημερώσουμε λίγο αργότερα. Δεν έχουν καθοριστεί ακριβώς για την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και για την μπασκετική ομάδα που θα πάει αύριο. Πάντως, στο χώρο φυσικά εκπροσωπείται και ο ΠΑΟΚ και η ΚΑΕΠΑΟΚ και η ΠΑΕ. Η ΠΑΕ με την μπουτίκ, αυτό το μετακινούμενη μπουτίκ που έχει, και έχει πάρει ήδη θέση στο κέντρο εκεί του περιπτέρου. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά σε λίγο. Φίλος ρωτάει το Σάββατο τι ώρα κλείνει η έκθεση. Είναι Σάββατο βράδυ στις 8. Έτσι, κάθε μέρα είναι από τις 10 μέχρι τις 8. Η έκθεση ανοιχτή και όλα τα stands για να δείτε όλους όσους συμμετέχουν και πρώτο το ΠΑΟ 24 μαζί με τον Λίμπερο, με το που μπαίνετε στο περίπτερο 13. Η είσοδος είναι από την πλευρά του Αλεξανδρίου, έτσι, σε εκείνο τον διάδρομο κάτω από το Αλεξάνδριο. Κατά τα άλλα, δεν έχουμε μπει ακόμα έτσι σε ρυθμούς και σε σκέψεις πρωταθλήματος. Δεν έχουμε μπει γιατί, ξέρω, έχει χάσει τη σημασία του για τις πιο πολλές ομάδες. Δεν υπάρχουν στόχοι. Δεν έχουμε μπει γιατί προηγήθηκε διακοπή. Δεν έχουμε μπει γιατί, ξέρω εγώ, έλειπαν οι πιο πολλοί ποδοσφαιριστές. Δεν έχουμε μπει όμως κυρίως για το ότι για άλλη μία φορά μας λένε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο κινδυνεύει με τιμωρία και με Grexit και απειλείται για άλλη μία φορά η ΕΠΟ βασικά απειλείται, για το ότι θα τιμωρηθεί για παρέμβαση της πολιτείας στα ιστορικά του ποδοσφαίρου. Χθες έγινε μια μεγάλη σύντηση, είναι γνωστά τα αποτελέσματα και η αποτυχία να προκύψει κάποια συμφωνία, γιατί ναι μεν όλοι
για πρώτη φορά όλοι, και η ελληνική κυβέρνηση φυσικά, αλλά και οι Ευρωπαίοι απεσταλμένοι και απεσταλμένοι εκπρόσωποι της FIFA, παραδέχθηκαν ότι υπάρχουν προβλήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μάλιστα μίλησαν και συγκεκριμένα για πρώτη φορά ξένος μίλησε για παρουσία ξένου διαιρετή σε ένα ελληνικό παιχνίδι. Μίλησε για την ανάγκη ή πρότεινε. Έτσι μιλάμε για τρομακτική αποτυχία της ΕΠΟ. Το ότι επιτέλους έφτασε ζήτηση εκεί αυτή όλα αυτά τα χρόνια. Ήθελα να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει κάτι φοβερό, είναι ασήμαντη συζήτηση και ότι γίνεται για τις εντυπώσεις. Και χθες άκουγαν από εκπρόσωπο της UEFA να λέει, εντάξει ρε παιδιά, να ξεκινήσουμε το κύπελο και ας γίνει με ξένο διαιρετή, αφού δεν εμπιστευόμαστε κανείς τους Έλληνες διαιτητές, αλλά και το σύστημα που τους ορίζει, γιατί το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους διαιτητές, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα. Χθες για πρώτη φορά, για να αποδειχθεί η φοβερή αποτυχία της ΕΠΟ, που έκανε τα πάντα για να μην φτάσει το θέμα εδώ, αλλά να που ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού αποτέλεσε την αφορμή για να φτάσουμε σε κορυφαίο επίπεδο συζήτησης, δεν το απέτρεψε αυτή τη φορά η ΕΠΟ. Χθες για πρώτη φορά ήρθαν εδώ άνθρωποι της UEFA και της FIFA για να μιλήσουν, για να απειλήσουν με αφορμή τη διακοπή του κυπέλου, και άκουσαν πράγματα και πολύ λογικά σκέφτηκαν και είπαν και πρότειναν, αφού είναι έτσι η κατάσταση, γιατί δεν σταματάει και το πρωτάθλημα. Πολύ λογική απορία και πολύ βάσιμη. Αφού είναι, κύριε Κοντονή, έτσι όπως μας τα παρουσιάζετε και υπάρχουν προβλήματα και απειλή βίας και επεισοδίων και αναξιοπιστία και διαφθορά και όλα αυτά, γιατί δεν σταματάτε και το πρωτάθλημα. Πολύ καλή ανταπάντηση. Πολύ βάσιμη. Και ίσως πολύ χρήσιμη ως ιδέα. Θα μιλήσουμε σε λίγο με κάποια στοιχεία για όλη αυτή τη χθεσινή συζήτηση. Πώς κύλησε, για όσους δεν έχουν ενημερωθεί. Και το εντυπωσιακό είναι ότι μετά από τη σύσκεψη, από τις δηλώσεις, αφού καταλάβαμε τι έχει συμβεί και αφού πράγματι υπάρχει ενδεχόμενο να τιμωρηθεί η ΕΠΟ και οι ομάδες και οι εθνικές και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, και αφού πράγματι είναι ένα μεγάλο θέμα που καίει τους πάντες θεωρητικά, το εντυπωσιακό είναι ότι από τις ομάδες μόνο ο ΠΑΟΚ έχει πάρει θέση. Από τις ομάδες που σαφώς εμπλέκονται. Όλες τις αφορά το θέμα. Ακόμα και αυτές που δεν παίζουν Ευρώπη, δηλαδή όλους. Κι όμως, μόνο ο ΠΑΟΚ έχει πάρει θέση και δηλώνει ικανοποιημένος. Εκεί που όλοι ανησυχούν και τρέμουν και φοβούνται μην τυχόν και τι θα γίνει κτλ., ο ΠΑΟΚ δηλώνει ικανοποιημένος από το σημείο που έχει φτάσει η συζήτηση. Από το γεγονός ότι επιτέλους πήρε επίσημες διαστάσεις το πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν το συζητάμε πλέον μεταξύ μας, εμείς εδώ, γύρω-γύρω, αλλά αρχίζουν και αντιλαμβάνονται πιο έντονα από τις άλλες φορές ή από τις άλλες χρονιές και οι ξένοι τι ακριβώς συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ εκφράζει ικανοποίηση και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ λέει, όπως μεταφέρθηκε χθες, ότι είναι μαζί με οποιονδήποτε κάνει τη μάχη κατά της διαφθοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο, και φυσικά εννοεί ο ΠΑΟΚ ότι δεν υπολογίζει καμία συνέπεια, καμία απειλή, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα μπροστά σε αυτή την προσπάθεια που έχει πλέον μεγαλώσει κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. Θέση από άλλη ομάδα δεν έχουμε για ό,τι έχει συμβεί, ούτε θετική, ούτε αρνητική, ούτε κάποιο φόβο, ούτε κάποια ικανοποίηση, το οτιδήποτε. Δεν ξέρουν, δεν έχουν κάτι να πούν προφανώς όλοι, και οι λαλίστατοι και οι πιο μετρημένοι και οι πιο έτσι
μαζεμένοι. Προς το παρόν δεν έχουν αντιδράσει. Και επίσης κάτι άλλο εντυπωσιακό το οποίο θίξαμε και χθες το βράδυ, εξάλλου ανεβάσαμε και μέσα από το Facebook, από την σελίδα μας, ένα έτσι μίνι, ένα πρόχειρο γκάλοπ, για να δούμε αν την ίδια θέση που έχει ο ΠΑΟΚ έχουν και οι οπαδοί του. Έτσι, με αυτή την ενημέρωση που υπάρχει, με όλα όσα ξέρουν για πιθανή τιμωρία, με όλα όσα γίνονται στην προσπάθεια... Προσπάθεια είναι, έτσι, δεν είναι τίποτα βέβαιο. Την προσπάθεια να καθαρίσει το ποδόσφαιρο. Στην προσπάθεια έστω να απομακρυνθούν από το ποδόσφαιρο, ακόμα και προσωρινά, μέχρι να εκδικαστούν οι υποθέσεις τους, όλοι όσοι κατηγορούνται. Γιατί λέει και ο Κοντονής χθες στους απεσταμένους της FIFA, πώς είναι δυνατόν εσείς, κορυφαίο όργανο του ποδοσφαίρου, να απομακρύνατε τον Μπλάτερ, εσείς τη UEFA, να απομακρύνεται τον Πλατινί μόνο και μόνο από την γνωστοποίηση των κατηγοριών απέναντι τους για τα θέματα τα οποία κατηγορούνται. Αμέσως να τους διώξετε και εμείς εδώ στην Ελλάδα να έχουμε επί χρόνια κάποιους κατηγορούμενους και σε μία και σε δύο και σε τρεις υποθέσεις και αυτοί να περιβάλλονται από ασυλία και να παραμένουν κανονικά στις θέσεις τους. Απαντήστε εσείς. Και εσείς και εδώ οι υπόλοιποι υπερασπιστές και οι Ευρωπαίοι και οι ξένοι. Απάντηστε στην ερώτηση αυτή. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι δείγμα, δεν είναι απόδειξη ενοχής? Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι για πρώτη φορά γίνεται πολύ ουσιαστική συζήτηση και επαναλαμβάνουμε, κανείς δεν είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα, αλλά γίνεται προσπάθεια. Γίνεται προσπάθεια. Λοιπόν, τα αφήνουμε για λίγο στην άκρη. Είναι το κυρίαρχο θέμα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Έχουμε και τη θέση του ΠΑΟΚ και επαναλαμβάνουμε το εντυπωσιακό, το ότι μόνο ο ΠΑΟΚ έχει πάρει θέση από χθες το απόγευμα, από όλες τις ομάδες. Και προχωράμε. Έχουμε τα υπόλοιπα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε βόλεϊ. Γρήγορα έχουμε το πρόγραμμα για τα play-off και τους άλλους 3, 4, 5 αγώνες Ολυμπιακού ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Το βόλιο το οποίο δεν έχει τελειώσει ακόμα, η κανονική περίοδος θα τελειώσει αύριο, αλλά ξέρουμε ήδη από την επόμενη εβδομάδα τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, με αυτά κυρίως θα ασχοληθούμε. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε και με Σταύρο Κόλκα και με Άκη Σακυζλόγλου. Εδώ θα είμαστε όλοι κανονικά. Κάναμε μια πρώτη αναφορά στο τι απασχολεί την επικαιρότητα και κυρίως στο ποδοσφαιρικό μεγάλο θέμα. Είπαμε ότι είπαμε και για την αντίδραση του ΠΑΟΚ, φίλος του Παναθηναϊκού. Μας γράφει: ο ΠΑΟΚ μόλις πέρυσι τερμάτισε πέμπτος. Φέτος ακόμα δεν είναι σίγουρο θα μπει στα play-off. Και αν μπει με τους βαθμούς που θα μπει, μάλλον πάλι πέμπτος θα καταλήξει. Ας ήταν στη θέση της ΑΕΚ, για παράδειγμα, και να δούμε αν ανακοίνωνε υπέρ του Brexit. Καταρχάς δεν ανακοινώνει υπέρ ή κατά του Brexit ο ΠΑΟΚ. Κανείς δεν μπορεί να πανηγυρίζει για την τιμωρία της χώρας, αν τυχόν αυτή προκύψει. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, είπαμε, δηλώνει ικανοποιημένος που πλέον γίνεται επίσημη συζήτηση και με λεπτομέρειες του στυλ να πάμε σε ξένους διαιτητές ή να μην πάμε. Σοβαρά ζητήματα που έχουν θίξει, που τα λέγαμε μεταξύ μας, αυτό λέω. Και γι' αυτό δεν είναι ικανοποιημένος ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ικανοποιημένος αν θα τιμωρηθεί η χώρα. Τέλος πάντων, όσο για τον Αλαφούζο, μας γράφει φίλος, αν δεν ήταν αυτός, αμφιβάλλω αν γνωρίζαμε καν για την εγκληματική οργάνωση και προφανώς αναφέρεται στα μέσα ή στο Sky που κάνει την δική του προσπάθεια. Εντάξει. Σε αυτό το επίπεδο ενημερωτικά κάνει προσπάθεια ο Λαφούς, γιατί είναι και ο τομέας του. Από και πέρα δεν. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο ο Sky που πρωταγωνιστεί. Είναι πολλά μέσα εδώ και χρόνια από τα οποία βγαίνουν πληροφορίες. Και μάθαμε και ακούσαμε
κτλ. Κτλ. Κατά τα άλλα, μπορώ να σου απαντήσω πως, ότι ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη σίγουρη ομάδα στη χώρα μαζί με τον Ολυμπιακό που έχει συνεχόμενη παρουσία σε ομίλους. Δηλαδή, εδώ και χρόνια ο ΠΑΟΚ είναι συνέχεια σε ομίλους με σίγουρα 5-6-7 εκατομμύρια κάθε φορά. Αλλά άμα μπει σε αυτή τη λογική να σκέφτεσαι τι θα χάσεις, πόσα εκατομμύρια ξέρω εγώ, δεν πρόκειται ποτέ να βρεις λύση. Και για όλους τους άλλους που μπορεί να φοβούνται, μπορεί να σκέφτονται πιθανές συνέπειες, ποια είναι η πρότασή τους? Τι, να σταματήσει η προσπάθεια, να συνεχίσουμε όπως είμαστε, όπως επιδιώκει ΕΠΟ? Ποια είναι η πρόταση? Λοιπόν, τα αφήνουμε για λίγο στην άκρη όλο αυτό που έτσι κι αλλιώς συζητιέται κάθε μέρα, όλη μέρα και θα συζητιέται από εδώ και πέρα. Πάμε στον Άκη, τον Σακυζηλόγλου. Άκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πού σε βρίσκουμε, πού είσαι? Είμαι μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπράβο. Στο περίπτερο 13, ένα από τα μεγάλα περίπτερα της έκθεσης. Ναι. Εκεί όπου ξεκινά τώρα και θα διαρκέσει μέχρι τις 2 του μηνός, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή, η Sport Expo Marathon, αυτή η Διεθνής Έκθεση Αθλητικών Ειδών και Εξοπλισμού και γενικά η έκθεση όλων των φορέων του αθλητισμού, όσων ασχολούνται και εμπορικά και θεσμικά σαν σύλλογοι και λοιπά φορείς με τον αθλητισμό. Ενημερωτικά. Και... ναι, ενημερωτικά και λοιπά. Και διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη σαν συνδυασμός και με τον Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος, που είναι να γίνει και αυτό στην την Κυριακή και έτσι κάνει την καρδιά των αθλητικών γεγονότων να χτυπά στη Θεσσαλονίκη αυτό το διάστημα. Ο όμιλος ο δικός μας είναι εδώ, έτσι κι αλλιώς. Ο Λίμπερο κατά πρώτα απ' όλα, πες μας λίγο, το περίπτερο 13 και η είσοδος του είναι ακριβώς κάτω από το Αλεξάνδριο, έτσι, στο διάδρομο εκείνο κάτω από τον Αλεξάνδριο. Ναι, μπορείς να το περιγράψεις ως κάτω από το Αλεξάνδριο και ως πάνω από τον πύργο του ΟΤΕ. Εκεί στο ενδιάμεσο, ναι. Υπάρχει είσοδος και από την νότια πύλη της έκθεσης, από εκεί αυτή την αψίδα... Που είναι ελεύθερη, έτσι, να το τονίσουμε. Ναι, 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 ακριβώς, και όχι απλά είναι ελεύθερη, αλλά όπως μας ενημερώνουν εδώ οι άνθρωποι της Sport Expo και της εκθέσεως, υπάρχει δυνατότητα και για πάρκινγκ μέσα στην έκθεση. Που σημαίνει ότι... Που μπαίνεις βέβαια από πάνω, από Εγνατία, έτσι. Από την λεγόμενη βόρεια πύλη, ναι, που είναι στην οδό Εγνατία εκεί στα πανεπιστήμια. Είναι ανεβασμένες οι μπάρες, υπάρχει δυνατότητα να μπει κάποιος και με το αυτοκίνητο και όπου βρει να παρκάρει για να μπορέσει να έρθει να δει την έκθεση που έχει ένα ενδιαφέρον, διότι όλο και κάτι θες να ψωνίσεις από είδη ένδυσης. Υπάρχουν εδώ εταιρείες... Α, δεν είναι μόνο έκθεση να δεις... Γίνονται αγοροπαλουσίες, υπάρχει κίνηση εμπορική κανονικά. Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια όλο αυτό το πανηγύρι το οποίο φέρνει και σχολεία εδώ. Ήδη σήμερα το πρωί βλέπουμε πάρα πολλά σχολεία να είναι εδώ μέσα στο χώρο. Πιθανόν να θέλουν να επισκεφτούν και το Αλεξάνδριο. Έχει απ' έξω και πολλές εταιρείες που έχουν παιχνίδια εδώ και μπορούν να παίξουν δωρεάν τα παιδιά, δηλαδή από κάποια τραπέζια πινκ-πονγκ. Πες μας λίγο για την εμπειρία σου στο ξύλινο ποδοσφαιράκι. Ενημέρωσέ μας λίγο το πρωί. Κάνε μια περιγραφή του αγώνα που διεξήχθη, του πρώτου αγώνα στο ξύλινο ποδοσφαιράκι εκεί, δίπλα στο περίπτερο που στο δικό μας, στο οποίο θα πάμε μετά, και δίπλα είναι η μεγάλη εταιρεία στοιχηματισμού, η Στοίχημαν. Κάνε μας μια περιγραφή. Τι έγινε στο παιχνίδι αυτό, το ξύλινο? Εννοείς πόσο έλειψε και λοιπά. Ναι, ποιος έπαιζε, τι έγινε. Μπάλα. Okay, okay. Κάποια στιγμή βρέθηκε η μπάλα. Οι Έλληνες αθλητές, όλο κάτι μας έφταιγε. Ναι, δηλαδή, πες ότι εσύ και ο Στέργιος πήρατε την ομάδα με τις κόκκινες φανέλες επειδή πιστεύατε ότι θα γέρνει το γήπεδο υπέρ της. Ναι. Μπράβο, και απέναντι ο αντίπαλος ξεκίνησε υποτονικά. Δέχτηκε 3 γκολ, αλλά μετά έβαλε 4. Έπαιζε, για να καταλάβει ο κόσμος, έπαιζε Αναστασιάδη Σακυσλόγλου μαζί. Ο Τσόρμπα στην αρχή μόνος του, μετά ήρθε ένας καλός φίλος ακροατής εδώ πέρα, ο Νίκος, κάθισε και αυτός μαζί του και παίξαμε Νίκος Δημήτρης με Στέργιο Άκη. Μπράβο. Και προηγούμασταν εμείς σαν κλασικοί παοξίδες που είμαστε, προηγούμασταν 4-0 και χάσαμε 5-4. Μπράβο, μπράβο. Αυτό,
Δηλαδή, συγγνώμη. Γίνονται και αυτά εκεί. Γίνονται και αυτά. Βέβαια. Όποιο θέλει, μα κοντράρει. Όποιο θέλει, μα κοντράρει. Το 4-0 γυρίζει το μάτι από το 4-0. Το θέμα είναι όμως πώς ένας παοξής το γύρισε το μάτι. Εσύ δηλαδή. Και από 4-0 που ήσουν στο καναβάτσο μπόρεσες και κέρδισες. Αυτό δεν πάει. Είναι θέμα πίστης, ρε φιλόλα. Είναι θέμα ψυχολογίας. Είναι θέμα νοοτροπίας. Τώρα είμαι ακριβώς εδώ μπροστά στον στοίχημα. Ναι. Που έχει δύο ποδοσφαιράκια, τα οποία εννοείται ότι τα πιτσιρίκια τα έχουν αρπάξει και παίζουν. Και ένα άλλο αυτό που παίζεται με το χέρι, δεν ξέρω πώς λέγεται, και με αέρα. Με το πλακάκι που τρέχει. Αυτό με το πλακάκι είναι ένας δίσκος. Το φυσάει λίγο αέρα, του δίνει μια όθηση και μετά εσύ παίζεις και τέρμα με αυτό το ίδιο. Ας πούμε, προσπαθείς να βάλεις γκολ με σπόντα όμως. Αυτό είναι το κόλπο. Δηλαδή να βρεις ναι, που σπόντα, παίζουμε τα παιδιά μας και τα αφήνουμε και κερδίζουν. Ναι, αυτό. Ναι. Στο μοναδικό που τα αφήνουμε να κερδίζουν. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, το απόγευμα κανονικά στην έκθεση θα είναι και ο Σταύρος ο Κοντονής. Έτσι, είναι τα εγγένεια. Υπουργός Πολιτισμού, Εφυπουργός Πολιτισμού, έτσι, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, ο οποίος θα εγγενιάσει την έκθεση. Αναμένεται να έχει πολύ κόσμο και καλό καιρό. Τώρα μόλις ενημερώνομαι ότι η αντιπροσωπεία παικτών του ΠΑΟΚ, ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, θα είναι στην έκθεση εκεί γύρω στις 7. Η σημερινή αντιπροσωπεία, γιατί προφανώς θα είναι και αύριο. Ωραία, σήμερα, λογικά κάθε μέρα. Ναι, σήμερα οι παίκτες, ο Χατζησαΐας θα είναι ο Κάκο. Σήμερα στις 7 θα είναι και στην έκθεση και μπορούν να τους συναντήσουν οι φίλοι της ομάδας. Μόλις έφτασε στις εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ 24 και ο owner and president, έτσι, του οργανισμού, consortium, και ήδη σημάδευσε δύο κοπέλες του στοίχημα.gr που δίνουν πληροφορίες και κάτι πήγε να ρωτήσει, κάπως να συστηθεί. Έχει μια αίσθηση ότι το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Ναι, παντού. Σε όλη τη χώρα είναι αυτό, να ξέρεις. Μερικές φορές μπερδεύεται και νομίζω ότι τον ξέρουν και στο εξωτερικό. Ναι. Μερικές φορές νομίζει ότι έχει βγάλει αγαλματάκια κόλκας ο Τεπουτάρης και τα πηγαίνει δώρο στις αντιπροσωπείες εκεί που πηγαίνει, ας πούμε, σε επισκέψεις που κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ναι. Παίρνει και ένα μικρό αγαλματίδιο, μια μινιατούρα κόλκα και τις κάνει δώρο στους ξένους, έτσι, για να δείξει κάτι από τη Βόρεια Ελλάδα. Πες μας τώρα λίγο, αν γνωρίζεις, ό,τι γνωρίζεις, ποιος το κάνεις εκεί το πρώτο stand με το που μπαίνεις μέσα, είναι του ΠΑΟΚ 24 και του Λίμπερο. Πώς ναι, γίνεται αυτό. Όντως. Δηλαδή, πριν από λίγο πέρασε κάποιος συνάδελφος ανταγωνιστής και είμαι σίγουρος ότι ξύνησε τα μούτρα του βλέποντας τη θέση που έχει. Ο όμιλος είναι μπαίνοντας ακριβώς, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μπερδευτείς. Τώρα ποιος θα κανόνισε τον Τζαλτίδη, βλέπω εδώ πέρα, ο οποίος ο Τζαλτίδης πώς θα έχει καταφέρει. Έχουμε τις περισσότερες καρέκλες, τα περισσότερα τραπέζια, τα περισσότερα στάντ. Ήρθε εδώ και έχει και αυτός έναν άλλον αέρα. Αυτός πιο πολύ έχει τον αέρα του πλασιέ, τον αέρα του πολιτή. Ναι. Το πουλάει καλύτερα ο Τζαλτίδης, έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό. Και ήρθε εδώ και νομίζω ότι μας έφτιαξε. Έχουμε πραγματικά μια πολύ καλή θέση και εκτός του ότι είμαστε κοντά και στα ποδοσφαιράκια, είμαστε μπαίνοντας ουσιαστικά το πρώτο στάντ που θα δει κάποιος μπαίνοντας στο περίπτερο 13. Εκτιμώ ότι θα γίνουν μεγάλες μάχες. Νομίζω ότι θα γελάσω κάθε πικραμένος με το ξύλινο ποδοσφαιράκι που είναι εκεί. Με το ξύλινο ποδοσφαιράκι, ναι, το οποίο ναι. Όντως έχει προβλήματα, γιατί είναι όλο καινούργια και τα δύο. Έλα, Ρεσιάκη, με τις δικαιολογίες, αμέσως με τις δικαιολογίες, Ρεσιάκη. Πάλι δικαιολογίες, Ρεσιάκη, εσείς οι παοξίδες, πάλι σας έθεξε κάτι. Πες χάσαμε. Φίλε, αλλιώς το λέω. Το λέω ότι πρέπει σήμερα να προπονηθούμε καλά, να μάθουμε τα πατήματα. Έτσι, πες ότι παίζεις μέσα στο γήπεδο της Dortmund. Δεν πρέπει να κάνεις μια προπόνηση, δεν πρέπει να πατήσεις λίγο το γήπεδο. Μα και να μην κάνεις, γλύκο έχεις, δεν είναι, μάκα έχεις, δεν είναι. Τώρα, μια και έδειξε το σκύπτο συγκεκριμένο. Γλύκος παίζει και τραυματίας. Είχες γλύκο. Είχες γλύκο, γιατί έχεις γλύκο. Το ποιος, πότε. Εκεί. Κοίταξε, εγώ θυμάμαι ότι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ άνοικε κάποτε και τον βλέπαμε ένας Μπερμπάτοφ, ένας Γλύκος, ένας Ζάιρο, ένας Ροντρίγκες. Άμα δεν τους ξαναδώ, δεν θυμάμαι ούτε τι νούμερο. Α, πες μου, εσύ τι νούμερο φοράει ο Ζάιρο. Α, πες μου. Έλατε. Πού να θυμάμαι, μόνο Στράτος θυμάται. Πού να θυμάμαι. Αυτό το ξέχασε και πώς είναι. Έχει μαλλιά ο Ζάιρο ή δεν έχει.
Α, πες, απάντησε. κοντό μαλλί, πολύ κοντό μαλλί. Και του λείπουν και μερικά, ναι, κάτι θυμάμαι από Ζάερο. Βέβαια, άμα τον δω να πίνει καφέ στην παραλία, δεν πιστεύω να τον γνωρίσω. Έτσι. Ναι, αυτά είναι. Αυτά είναι τα προβλήματα του ΠΑΟΚ. Τι νομίζεις, όλα από εκεί ξεκινούν. Λοιπόν, είπαμε η αντιπροσωπεία τη ομάδα ποδοσφαίρου θα είναι σήμερα στις 7, τη ομάδα μπάσκετ θα είναι αύριο. Μετά την προπόνηση, προφανώς το μεσημέρι θα ειδοποιηθούμε τι ώρα κτλ. Θα είναι και εκεί μαζί. Περάσαμε από τα περίπτερα. Α, μπράβο, κάνε μας μια ξενάγηση. Τι περίπου θα δούμε εκεί, ναι, σε όλα τα στάντ. Ήδη τώρα προχωρώντας, περνάω μπροστά από περίπτερα. Έτσι. Υπάρχουν τι είδους εταιρείες. Είπαμε για το στοίχημα. Έτσι, για να δώσουμε μια. Ναι. Υπάρχουν εταιρείες ένδυσης και υπόδυσης αθλητικής. Έτσι. Mm-hmm. Και για όπου μπορείς να αγοράσεις και πράγματα. Ναι. Κοίταξε, εγώ ακόμα όπως βλέπω, ταμιακές δεν είδα, αλλά πιστεύω ότι μπορείς να αγοράσεις. Μισό λεπτό λίγο. Εγώ που ρώτησα τον υπεύθυνο. Μπορούμε και να αγοράσουμε κιόλας κανονικά ο κόσμος. Ναι, εννοείται, λένε τα κορίτσια εδώ είναι και πωλήσεις λιανικής κανονικά. Εγώ που ρώτησα και τον Σύφη στο στάντ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, φυσικά και θα. Υπάρχουν κανονικά πωλήσεις. Εκεί θα σου πήγαινα στην περιγραφή των δύο περιπτέρων που έχουν οι ομάδες μπάσκετ και ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Ήδη του μπάσκετ είναι στημένη. Ο Σύφης εκεί έχει κάνει φοβερή δουλειά και υπάρχουν όλα κανονικά στα ράφια και μπορείς να αγοράσεις. Και έχει πολύ ωραία πράγματα. Έχει τη Ριγέ. Τη φανέλα την έχει τη φετινή. Έχει τη φετινή. Καταρχήν αυτή με το δικέφαλο. Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Που είναι μισό από κάτω το ένα χρώμα και μισό από πάνω. Σωστά, το άλλο. Ναι. Που είναι ο δικέφαλος. Αυτή την πουλά κανονικά και με Σόφο και με Βασιλιάδη και με όλους τους παίχτες. Και έχει πολύ καλές παιδικές, κανονικές παιδικές. Δεν το είχα δει εγώ στο μπάσκετ αυτό. Έχει επίσης αυτή τη συνεργασία για τα 90 χρόνια. Ναι. Τα πολύ ωραία τα φουτεράκια το μπάσκετ που μπορεί κάποιος να τις πάρει σετ και με φόρμα από κάτω αθλητική. Είναι πολύ ωραία κομμάτια αυτά. Και το ποδόσφαιρο έχει ολόκληρο αυτό. Ο Ραφαήλ Καϊτατζής ήδη έτοιμος. Τον έχει στείλει και ένα θέμα, Ραφαήλ. Όχι, θα είναι εκεί και θα μας πει σε λίγο τα του βόλεϊ, γιατί έχουμε πολλά και διάφορα. Αυτός. Ωραία, τέλεια. Εντάξει, μια χαρά. Η ποδοσφαιρική λοιπόν έλεγα ότι έχει εδώ πέρα την κινητή μονάδα της. Αυτό το μικρό κοντέινερ κατά κάποιο τρόπο. Το οποίο μπορεί και πηγαίνει και θα πηγαίνει και έχει πάει κατά καιρούς και σε διάφορες πόλεις. Έχει ανοίξει. Της Ελλάδας κυρίως. Γιατί νωρίτερα που ήμουν εγώ. Έχει ανοίξει, Δεν έχει ανοίξει. Δεν το είδα ανοιχτό. Τώρα κάτσε λίγο, γιατί περνάω. Δεν το είδα ανοιχτό. Αλλά είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο. Ναι. Τώρα θα περάσω. Είναι μπάσκετ και ποδόσφαιρο, είναι μαζί. Ουσιαστικά. Δίπλα-δίπλα δηλαδή. Ναι, αντικριστά κάπως είναι. Ναι. Τα δύο τα περίπτερα, οπότε ο κόσμος δεν θα έτσι δυσκολευτεί να τα βρει. Βλέπω ότι άνοιξε και του ποδοσφαιρού κανονικά. Είναι εδώ τα κορίτσια μας εκεί, τα έχουν βγάλει όλα και τα λευκόματα του ΠΑΟΚ και τα μικροαντικείμενα τα οποία έχει ο ΠΑΟΚ και βέβαια τις φανέλες όλες κλπ. Όλα στημένα κανονικά στην ώρα τους. Έχει και μια εξέδρα, λίγο υπερυψωμένο είναι. Πρέπει να ανέβεις και 2-3 σκαλοπατάκια. Όπως ακριβώς είναι στην Τούμπα. Αυτό νομίζω είναι ένα στάνταρ το οποίο είναι έξω από τα επίσημα. Έτσι. Αυτό ακριβώς αυτό το είδαμε πρώτη φορά. Προφανώς τα προϋπήρχε κιόλας. Αλλά ως ιδέα, ίσως και ο ΠΑΟΚ από εκεί το πήρε. Ακριβώς αυτό το πράγμα το είδαμε πρώτη φορά στην πόλη με την Μπεσίκτας. Αυτό το πράγμα, όπως είναι έτσι, ναι, του ΠΑΟΚ, ήταν στην πλατεία Ταξίμ. Και πουλούσε Μπεσίκτας πολύ ωραία αυτό προϊόντα. Θεωρώ ότι πρέπει, Δημήτρη, σε όλα τα μάτια τα ευρωπαϊκά του ΠΑΟΚ να είναι να φεύγει 2 μέρες πριν ο δικός, γιατί το βλέπω ότι είναι κανονικό. Δηλαδή είναι τροχοκίνητο. Δεν είναι απλά ένα πρώην τροχόσπιτο. Κανονικά λειτουργούν. Οι ρόδες του είναι ψυχωμένες και μπορεί να μετακινηθεί ανά πάσα στιγμή. Με πινακίδες κανονικά. Είναι το ΠΑΟΚ ευσύ, το ξεχωρίζει ας πούμε. Και πρέπει να είναι κανονικά σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ειδικά στην Ευρώπη. Για να μην πω και σε κάθε γήπεδο που επιτρέπεται η μετακίνηση οπαδών του ΠΑΟΚ, έτσι ελληνικό γήπεδο, αλλά τώρα όταν πας ας πούμε στη Γερμανία, είναι αδιανόητο να μην υπάρχει αυτό στημένο, όχι τόσο για τον τζίρο, όσο για την ανάγκη που έχουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ σε αυτές τις πόλεις να πάρουν κάτι που να θυμίζει την αγαπημένη τους ομάδα. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι όλα μόνο για τα λεφτά. Το marketing είναι κάτι ευρύτερο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις πωλήσεις αυτές καθ' αυτές, που και αυτές είναι σημαντικές. Έτσι. Αλλά κανονικά πρέπει να είναι πλάκα, παντού. Πλάκα στην προετοιμασία, γιατί δεν το έχουν. Τώρα που το σκέφτομαι. Και είναι και 15 μέρες.
που ναι. Και εκεί πάει πολλοί κόσμος. Ναι. Και έχει και φιλικά που έρχεται και εκεί κόσμος. Ναι, βέβαια. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά έτσι. Θα είμαστε εκεί όλη την ημέρα και σήμερα το απόγευμα στα Εγγένεια. Θα είμαστε και ο Σταύρος και εσύ και εγώ όλοι. Από αύριο κανονικά. Εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ 4. Και για το Κυριακάτικο, έτσι. Για αυτό που θα κάνουμε την Κυριακή, που υπάρχει running team του Λίμπερο κανονικά την Κυριακή. Έτσι. Και βάζουμε και κάνουμε... κόντρα, άμα θέλει κάποιος. Με σένα μπροστά, όποιος θέλει. Μετράμε, τα χρονόμετρα μετράμε, ρε παιδί μου. Εγώ θα είμαι ο Άγγελος Αναστασιάδης. Δηλαδή, θα είμαι μπροστά. Θα δίνω τον τόνο στην προπόνηση. Δύσκολα να με πιάσει. Αυτό λέω. Είναι πολλά τα τεχνικά. Ότι στον ανταγωνισμό, όποιος θέλει από τους αντιπάλους και ανταγωνιστές, μπορούμε να μετρηθούμε, ρε παιδί μου. Άνα μπράβο. Εμείς έχουμε σένα. Όποιος θέλει, απλά πρέπει να μας περάσει όλους μας. Πρέπει να βγει πρώτος όποιος θα έρθει. Ας περάσει σένα, ρε παιδί μου, τώρα για τους υπόλοιπους. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε την Κυριακή τρέχουμε έτσι κι αλλιώς. Το running team του Λίμπερο θα είναι στη μικρή απόσταση των 4-5 χιλιόμετρων. Όχι ότι δεν μπορούσαμε και στη μεγάλη. Μπορούσαμε, αλλά τα 42 ώρες ήθελαν ένα μήνα προετοιμασία και δεν τον είχαμε. Αλλιώς μπορούσαμε. Είχαμε άλλες ασχολίες. Είχαμε το ρεπορτάζ και δεν προλαβαίναμε να κάνουμε προπόνηση. Κατάλαβες. Γι' αυτό θα τρέξουμε στο μικρό. Ωραία. Και του χρόνου βλέπουμε. Και βέβαια όλες αυτές τις μέρες θα είμαστε εδώ κανονικά. Οι φίλοι του Λίμπερο καλούνται να περάσουν, να πούνε ένα γεια. Γιατί θα είναι εκεί και το Λαμπαουτάρης και το ΠΑΟΚ 24. Και έτσι, ευκαιρία να βγούμε και 2-3 κουβέντες. Θα βγούμε και στον αέρα και τηλεφωνικά αρκετές φορές στον αέρα του Λίμπερο. Έχουμε να πούμε αρκετά. Άκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια μέγε. Εκεί. Τα λέμε και από κοντά στην πορεία. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά με την δική μας παρουσία στην Sport Expo. Επαναλαμβάνουμε. Και για ξύλινο ποδοσφαιράκι. Εκεί είμαστε. Όποιος θέλει, ας κοπιάσει. Και ας πάρει και τις κόκκινες φανέλες. Που είναι και απέναντι. Οι οποίες ήδη έχουν υποστεί την πρώτη ήττα από το πρωί. Σήμερα Πέμπτη είναι, έτσι. Θα έχουμε και διαιτητές, δηλαδή σήμερα επιστρέφουμε στα... Εντάξει, γιατί με αυτά και με αυτά γίνεται ένα μάτς Πανιόνιος ΠΑΟΚ, το οποίο είναι κρίσιμο. Αφήσαμε το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ να είναι 3 βαθμούς πάνω και τώρα το επιστρέφουμε και είναι 2 βαθμούς κάτω. Και εντάξει, υπάρχει ένα μπλέξιμο. Να δούμε πώς θα ξεμπλέξει ο ΠΑΟΚ από αυτή την κατάσταση στην προσπάθεια πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσει θέση στα play-off και από εκεί και πέρα να μην του φύγουν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός με διαφορά που δεν καλύπτεται. Γιατί στα play-off είναι τρομερά δύσκολο να κάνεις και 4 νίκες. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν λέμε τώρα για 6-6. Ακόμα και οι 4 νίκες στα play-off είναι θαύμα. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Με 3 μάτς, με μάτς μάλλον κάθε 3 μέρες. Έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ με τους τραυματισμούς, που θα έχει και κάρτες και ο ΠΑΟΚ θα είναι και στον 11ο μήνα της χρονιάς κτλ. Θα είναι δύσκολη προσπάθεια. Τέλος πάντων, ας δούμε εβδομάδα με τη εβδομάδα τι θα γίνει. Ας δούμε το κυριακάτικο μάτσο από τον Πανιόνιο. Αλλά με αυτά θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, στη δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Πρώτη ώρα με την Άννα Δωμό, χορηγός εδώ και στο ένθετο Basket News της δικής μας εκπομπής. Με μπάσκετ θα επιστρέψουμε λίγο μετά. Ανακαίνιση μπάνιου στην Άννα Δωμό. Μπάνιο Παλατάκι σε 3 ημέρες. 2311-241-508 για πληροφορίες. Μπείτε anadomo.gr να δείτε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Άννα Δωμό εύκολα, γρήγορα, οικονομικά
τελειώνει την υπόθεση ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο. Κυπριανίδη στη Ρέμβη σήμερα Πέμπτη. Το γεγονός της βραδιάς κάθε Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη. Από νωρίς βεβαίως στη Ρέμβη και για καφέ και για ποτό και για φαγητό τα συνδυάζει όλα το κορυφαίο μαγαζί. Ανατολικά δίπλα στη θάλασσα. 4,33% για να κλείσει το τραπέζι. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Προσέξτε λίγο κάτι που αφορά την ομάδα μπάσκετ και τον αγώνα του Σαββάτου. ΠΑΟΚ Κόρυβος είναι προτελευταία αγωνιστική κανονικής περίοδου. ΠΑΟΚ σαφώς διεκδικεί την πέμπτη θέση. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές τι σημαίνει αυτή η πέμπτη θέση ακόμα και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και για το παρόν και για το μέλλον του ΠΑΟΚ. Θα δώσουμε 10 εισιτήρια για τον συγκεκριμένο αγώνα μπάσκετ ΠΑΟΚ Κόρυβος Σάββατο απόγευμα στις 5. Οι πρώτοι 10 που θα τηλεφωνήσουν στο 2310-287-888 να έχετε μαζί ταυτότητα για να δώσετε νούμερο, τον ΆΜΚΑ για να γίνει γρήγορα όλη η δικασία. Οι πρώτοι 10 από τώρα θα κερδίσετε εισιτήριο για τον αγώνα μπάσκετ. Έτσι απλά και γρήγορα θα δώσουμε τα εισιτήρια τηλεφωνικά 2310-287-888. Το μπάσκετ από ΠΑΟΚ θα είναι πλήρης επιτέλους. Βέβαια και την περασμένη εβδομάδα αυτό έλεγαν και με το που ξεκίνησε ο αγώνας στην Τρίκαλα, ο Μαργαρίτης χτύπησε και πήγε στο νοσοκομείο. Σε φοβερή φάση που χρεώθηκε και με φάουλ. Τέλος πάντων. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι πλήρης ο ΠΑΟΚ. Και στο handball προέκυψε ένας τραυματισμός χθες, ένα κάταγμα για τον Τζίλι, που θα χάσει ένα κομμάτι της φάσης των play-off. Πάμε στο ποδόσφαιρο που βεβαίως εκεί δεν βλέπω να είναι πλήρης ποτέ. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να γιορταστεί αν κάποια στιγμή φέτος από εδώ και πέρα υπάρχει αγώνας όπου ο προπονητής θα έχει όλους παίκτες στη θέση του. Απίθανο είναι, αλλά το λέμε. Λοιπόν, πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με ο Τέκο, το ΚΤΕΟ. Ανατολικά, δίπλα στο Κόσμος, δίπλα στο Magic Park, με πολύ ωραίες άνετες καταστάσεις. ΚΤΕΟ, σίγουρα, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, 10-20-30, ξέρετε που θα τηλεφωνήσετε για να κλείσετε ραντεβού όποια μέρα, όποια ώρα θέλετε. Λίγα μέτρα κάτω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ στη Ντούμπα. Παπάφη με κλάνθους, γωνία. Έχετε δει να γίνεται ένας μικρός χαμός το τελευταίο διάστημα. Μπαρμπαστέργιος, ψητοπολείο, με τα καλύτερα σουβλάκια, τα καλύτερα κρεατικά και με νηστίσιμα αυτή την περίοδο και με delivery βεβαίως από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. 23-10-9-20-2-20 για τον Μπαρμπαστέργιο. Και δεύτερη ώρα με το Il Posto, καφέ μπαρ στον Εύοσμο, στην πλατεία του Εύοσμου, στο κέντρο του Εύοσμου. Εδώ και 25 χρόνια το Il Posto. Με ξένη ποιοτική μουσική, για καφέ, για ποτά και όχι μόνο, ακόμα και με ατομικά μενού Il Posto με 6,5 ευρώ. Για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ λέγαμε ότι χθες επέστρεφαν
οι πιο πολύ διεθνείς, αλλά εντάξει και που επέστρεψαν δεν ήταν δυνατό να μπουν με τη μία σε ρυθμό προπονήσεων. Οι πιο πολλοί έπαιζαν βράδυ Τρίτης σε διάφορες χώρες, μακριά όπως οι Σλοβάκοι στην Ιρλανδία. Οι Έλληνες έπαιζαν στην Αθήνα, ο Κάτσε έπαιζε στο Λουξεμβούργο. Γύρισαν όλοι, πρόλαβαν, αλλά έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας, γιατί έτσι πρέπει. Και από σήμερα ουσιαστικά όλοι μαζί ξεκινούν να βλέπουν Πανιόνιο. Ξεκινούν να βλέπουν το παιχνίδι της Νέας Μύρνης. Ο τελευταίος που επιστρέφει, τον περιμένουν τώρα το μεσημέρι, είναι ο Ροντρίγκες από τη χώρα του. Πολύ σημαντικός, πολύ κομβικός και βεβαίως όλοι στον ΠΑΟΚ περιμένουν με ανυπομονησία να γυρίσει, να είναι καλά, να είναι έτοιμος και λογικά να ξεκινήσει βασικός μετά από 2 μήνες περίπου. Μετά από εκείνο το ΠΑΟΚ Ατρόμητος που ήταν τέλη Ιανουαρίου αν δεν κάνω λάθος, ο ΠΑΟΚ έχασε τον πιο γρήγορο, ίσως τον πιο ποιοτικό του παίχτη στα άκρα, όχι ίσως, σίγουρα. Ένα ποδοσφαιριστή που δημιουργεί, που σκοράρει. Τέλος πάντων, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει Ροντρίγκες. Και να φανταστούμε για άλλη μια φορά ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε εδώ και 2 μήνες, όχι μόνο χωρίς το Ροντρίγκες, αλλά και χωρίς τους υπόλοιπους ακραίους μεσοεπιθετικούς. Υπήρχε αγώνας που δεν είχε ο ΠΑΟΚ ούτε έναν επιθετικό. Καθαρό μου. Αλλά εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Λοιπόν, επιστρέφει και ο Ροντρίγκες. Λογικά θα ξεκινήσει βασικός, ήρθε η ώρα να παίξει σε αγώνα που δεν παίζει και πάλι ο Μακ, έτσι έχει την τιμωρία, σε αγώνα όπου δεν παίζει ο Μπερμπάτοφ, δεν παίζει ο Ζάιρο. Από τους παίκτες στην επίθεση λείπει και ο Μιστακίδης. Η προπόνηση είναι λίγο μετά στη Μεσύμβρια. Λογικά σήμερα και αύριο θα είναι οι πιο σημαντικές προπονήσεις για θέματα τακτικής της ομάδας εν ώψη του αγώνα με τον Πανιόνιο, που τον έχει παίξει ο ΠΑΟΚ άλλες 3 φορές φέτος. Είμαστε πλέον στο τέλος της χρονιάς. Όλοι ξέρουν πόσο καλός, πόσο οργανωμένος είναι ο Πανιόνιος και όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι το μάτς της Κυριακής. Για την ποδοσφαιρική ομάδα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για τον ΜΑΚ απλώς βλέπουμε και καλά κάνει ο Σλοβάκος, όπου βρίσκει, όποτε βρίσκει την ευκαιρία, μιλάει στην πατρίδα του και όχι μόνο για το τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιποι ξένοι του ΠΑΟΚ. Κάθε μέρα να υπάρχουν στοιχεία και δηλώσεις και λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με την Ομοσπονδία, με τον Ολυμπιακό. Κέρδος είναι. Όποια πληροφορία διαδίδεται και με στοιχεία και από επώνυμους όπως είναι ο ΜΑΚ, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο ντόρο και γνωστοποιεί το πρόβλημα, το οποίο επαναλαμβάνω ότι μέχρι λίγο καιρό το λέγαμε μεταξύ μας. Τα είπε ο ΜΑΚ χθες για το ότι αυτοί πρέπει να παίζουν μόνοι τους, για το ότι αυτοί πρέπει να παίζουν με δικούς διαιτητές για να τελειώνουμε. Είπε ότι μέχρι που διακόπηκε το κύπελο, αλλά δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Βλέπουμε ότι πράγματα δημοσιοποιούνται από ξένες εφημερίδες εδώ και καιρό, από τα μεγαλύτερα δίκτυα πανευρωπαϊκός και παγκοσμίως. Και όλα αυτά είναι προς όφελος του ποδοσφαίρου για να πιεστούν όσο πιο πολύ γίνεται και οι Ευρωπαίοι αλλά και εδώ οι Έλληνες να αλλάξουν την κατάσταση. Και φυσικά δημιουργούνται άλλου είδους προβλήματα και φυσικά κινδυνεύουμε με τιμωρία και φυσικά δυσφημίζει το ποδόσφαιρο και θα σκεφτεί ο άλλος να έρθει να παίξει εδώ, αλλά δεν γίνεται και αλλιώς. Αυτό που ζούσαμε δεν μπορεί να συνεχιστεί και οποιοδήποτε μπορεί να βοηθήσει για να αλλάξει κατάσταση, καλά κάνει και το πραγματοποιεί, όπως ο ΜΑΚ, που ξέρουμε καλά ότι δεν μας έκανε τα λόγια του και όπου βρίσκει την ευκαιρία τα λέει. Δώσαμε τα 10 εισιτήρια του μπάσκετ.
άλλα 5. Να τηλεφωνήσουν τώρα άλλοι 5 φίλοι. Ωραία, γρήγορα, γρήγορα, έφυγαν τα πρώτα 10. Έχετε άλλα 2-3 λεπτά, άλλα 5 εισιτήρια για όποιους προλάβουν στο 2310-287-888 για τον αγώνα ΠΑΟΚ Κόρυβος. Έτσι απλά, να έχετε μαζί σας ταυτότητα και άμυκα για να το δώσετε τηλεφωνικά, για να μην καθυστερούμε. Άλλοι 5 φίλοι για να είναι Σάββατο απόγευμα στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Φίλος ρωτάει για να μας κρατήσει λίγο ακόμα στα ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ, να, αν έχουμε ενημέρωση και πληροφορίες περαιτέρω για τα συμβόλαια παικτών που λήγουν, όπως του Βίτορ και του Μπερμπάτοφ. Το θέμα Μπερμπάτοφ καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι το χειρίζεται ο άνθρωπος που έφερε τον Βούλγαρο στην ομάδα και αυτός είναι ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος, που έχει πολύ συχνές επαφές με τον Μπερμπάτοφ. Σύνθετη κατάσταση, μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα. Τέλος πάντων, είναι του Σαββίδη, καθαρά είναι Σαββίδης Μπερμπάτοφ. Τα λένε, τα ξαναλένε, θα δούμε πού θα καταλήξει. Ο Σαββίδης θεωρεί ότι δεν γίνεται οποιοδήποτε έχει την ευθύνη της ομάδας ή ο προπονητής, και το θεωρούσε και πέρυσι έτσι, να έχει πρόβλημα ή να αρνηθεί την παρουσία ενός ποδοσφαιριστή όπως ο Μπερμπάτοφ. Έτσι. Από εκεί ξεκινάει το όλο ζήτημα. Γι' αυτό και έκανε και κάνει τις συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή. Για τον Βίτορ, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Κάποιες πρώτες επαφές σταμάτησαν. Υπάρχει οικονομική διαφορά. Ο ΠΑΟΚ δεν θεωρεί ότι είναι και υπερεπήγον το θέμα. Και εντάξει, έχει ένα δίκιο. Εμείς ανοίξαμε τη ζήτηση τότε για τον Βίτορ για να ακούσουμε απόψεις. Είναι από τα θέματα που μπορείς πολύ ωραία να τα συζητάς. Να έχει κάποιος θετική άποψη, κάποιος αρνητική. Χωρίς φυσικά να γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί η άποψη οποιοδήποτε. Έχουμε ξαναπεί ότι το όλο ζήτημα είναι αν θα κρατήσει ο ΠΑΟΚ τον Βίτορ. Αν αυτό συμβεί, τι θα γίνει με την περαιτέρω ενίσχυση στην άμυνα. Δηλαδή, Βίτορ και τέλος ή Βίτορ και ένας ακόμα πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δεν έχει κριθεί ακόμα. Πάντως, μια οικονομική διαφορά στην πρώτη συζήτηση που η οποία άνοιξε και έκλεισε υπάρχει. Γιατί ο Βίτορ θέλει μια αύξηση από τα 300-350 χιλιάρια τα οποία τώρα παίρνει. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο. Πάμε στο βόλι του ΠΑΟΚ, σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο τμήμα. Με ό,τι έχει συμβεί φέτος, φοβερά τις καμπανεβάσματα. Ο Ραφαήλ Καταρτζής είναι μαζί μας. Ραφαήλ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Είσαι και εσύ στην έκθεση, έτσι, Sport Expo. Ακριβώς, εκεί στο stand. Είμαστε στη Sport Expo, στο stand και το περίπτερο που έχει το ΠΑΟΚ 24, το Λίμπερο και τα παιδιά από το All About Ours. Αρκετός κόσμος ήδη από νωρίς εδώ, άρα και είναι η πρώτη μέρα. Μέχρι τις 8 σήμερα, αύριο από τις 10 το πρωί πάλι μέχρι τις 8 και το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 8. Ωραία.
Τι γίνεται με την ομάδα Βόλεϊ? Καταρχάς, ένας φίλος χθες μου έγραψε πώς είναι δυνατόν να μην έχει τελειώσει ακόμη η κανονική περίοδος και να γνωστοποιείται το πρόγραμμα των play-off. Δεν είναι και κάτι κακό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αφού είναι ξεκάθαρα τα πράγματα στη τετράδα, γιατί να μην βγάλεις το πρόγραμμα? Ακριβώς, δεν νομίζω κάτι κακό. Είναι αύριο η τελευταία αγωνιστική το μάτς με την Παναθηναϊκή, αλλά έχει κρυθεί η τετράδα. Μόνο για τις τελευταίες θέσεις υπάρχει ενδιαφέρον, για το θα υπάρχει play-out κτλ. Η ενημέρωση βέβαια ήρθε μέσα από το TAP-AUK, ενημέρωσε δηλαδή η Λίγκα το TAP-AUK και ναι. Από την πλευρά τους γνωστοποίησαν το πρόγραμμα. Νομίζω δεν θα αλλάξει κάτι στις ώρες κτλ. Γιατί θα είναι και τηλεοπτικά τα μάτς. Θα μάθουμε και τις ώρες των άλλων ζευγαριών και επίσημα τις επόμενες μέρες. Θα ξεκινήσουν από την επόμενη Τετάρτη το ζευγάρι του Πάγου, του Ολυμπιακού με τον Πάγου μάλλον, αφού οι ηλεκτρολογικοί έχουν το πλεονέκτημα έδρας. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή, πρωταπηλιά είναι. Ακριβώς, ναι. Αύριο Παρασκευή, 6 ώρα, τελευταία αγωνιστική κανονικής περίοδου, ΠΑΟΚ Παναχαϊκή. Αδιάφορο παιχνίδι. ΠΑΟΚ Παναχαϊκή. Αδιάφορο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει ένα κίνητρο περισσότερο από την άποψη ότι θέλει να το δει σαν μια προπόνηση εν όψη των μάτς με τον Ολυμπιακό. Το ίδιο το δήλωσε και ο Γιάννης Καλμαζίδης. Το είπε μάλιστα και με αφορμή τον ημιτελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Λέει, ακόμα και αν είχαμε κερδίσει και το μάτς με τον Ολυμπιακό και μετά τον τελικό, πάλι για μας με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίζαμε το μάτς με την Παναθηναϊκή. Η Παναθηναϊκή και εκείνη από την πλευρά της έρχεται αδιάφορη, έχει σωθεί. Επομένως νομίζω ότι μάλλον το κίνητρο είναι περισσότερο για το ΠΑΟΚ και ψυχολογικό μετά την ήττα έτσι όπως ήρθε στο ημιτελικό, αλλά και σαν κίνητρο για προετοιμασία ενώπιση των μάτσων με τον Ολυμπιακό. Αύριο στις 6 τελευταία αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ θερματίσει τέταρτος, ο Ολυμπιακός είναι πρώτος, η Κηφισιά είναι δεύτερη, ο Φίνικας Ήρου είναι τρίτος. Ακριβώς. Και από Τετάρτη, έτσι γρήγορα, ξεκινάει η σειρά και τα ημιτελικά στο πρωτάθλημα. Τετάρτη 6 Απριλίου, πρώτο παιχνίδι, 8:30 βλέπω αργά, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ακριβώς του Ρέντι, είναι έτσι η διαδικασία, θα γίνονται δύο παιχνίδια στην έδρα της ομάδας που έχει το πλεονέκτημα. Επομένως Τετάρτη 6 Απριλίου όπως είπες 8:30 και Παρασκευή 8 Απριλίου στις 6 θα είναι το δεύτερο μάτς. Φυσικά κρίσιμο μάτς, ιδιαίτερα το πρώτο πάντα σε αυτές τις σειρές είναι, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να σπάσει φυσικά την έδρα και να έχει εκείνος μετά το πλεονέκτημα. Η σειρά θα έρθει μετά στις 11 Απριλίου στο Παλατάκι, πάλι στις 8:30 ώρα. Τετάρτη 13, εφόσον πάμε σε τέταρτο μάτς, πάλι στο Παλατάκι, στο ΠΑΟΚ Sports Arena στις 6. Και αν χρειαστεί και πέμπτο μάτς, Δευτέρα 18 Απριλίου θα ολοκληρωθεί η σειρά, στο Ρέντι στις 8:30. Δεν βάζουν μάτς Σαββατοκύριακα. Προφανώς δεν υπάρχουν, ναι. Τώρα για τηλεοπτικούς λόγους, για λόγους τάξης. Μάλλον και για τους λόγους μετακίνησης, για να μένει η ομάδα μάλλον εκεί, γιατί διήμερα, μάλλον Τετάρτη Παρασκευή, ώστε να επιστρέφει, να γίνονται Δευτέρα. Ίσως και γι' αυτό. Για να δούμε αν γυρίζει αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εις βάρος του ΠΑΟΚ. Θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα παιχνίδια από Τετάρτη και μετά. Καρατάλα, Ραφαήλ, δεν έχει κλείσει αυτή η κόντρα του ΠΑΟΚ με την Ομοσπονδία. Έτσι είχαμε και πάλι δηλώσει του κυρίου Τσαλόπουλου χθες στην ΟΒΑ. Με το ίδιο περιεχόμενο, με τις ίδιες κατηγορίες και την ίδια απόφαση από τον ΠΑΟΚ κατά τον κύριο Μαυρομάτη. Νομίζω να κλείσει, θα τραβήξει το θέμα ιδιαίτερα που έχουμε και τις εκλογές της ΟΠΕ εν όψη. Ο κύριος Τσαλόπουλος για μια ακόμα φορά στην συνδρομητική τηλεόραση, λίγο 24 ώρα μετά τον χαμένο ημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε και στα αγωνιστικά και στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά κυρίως και στα όσα συνέβησαν. Το είπε αρκετές φορές ότι από τη δική του πλευρά και όλος ο ΠΑΟΚ δεν συνδυάζει το ένα γεγονός το οργανωτικό με το αγωνιστικό. Αυτό έτσι. Ακριβώς, ναι, το είπε και χθες. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, δεν το παίρνει ως δικαιολογία ότι έχασε ο ΠΑΟΚ και έγινε αυτό το πράγμα που έγινε, αυτό το θαύμα, επειδή μέσα στο γήπεδο είχε 20 Ολυμπιακούς. Ακριβώς αυτό είπε, το ότι χάσαμε. Θέτει θέμα κοροϊδίας. Αυτό το επαναλαμβάνει συνεχώς. Όσον αφορά τώρα το θέμα με τον κύριο Μαυρομάτη που έχει προκύψει, ο κύριος Τσαλόπουλος είπε ότι θα προτείνει στον ΑΣ ΠΑΟΚ και τον κύριο Κατσαρή να μην είναι υποψήφιος και ως εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, να μην τον στηρίξει ο ΠΑΟΚ στις εκλογές. Ακριβώς. Θα εισηγηθεί στον κύριο Κατσαρή, εκείνος φυσικά παίρνει την απόφαση, αλλά όπως είπε ο κύριος Τσαλόπουλος θα του παραθέσει όλα όσα συνέβησαν στην Γλυφάδα και εκείνος πιστεύει ότι και ο κύριος Κατσαρής θα έχει την ίδια γνώμη. Ναι, αυτό είναι το πιο πιθανό. Αυτό είναι το πιο πιθανό και από τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, από ό,τι έχω μιλήσει, δεν θέλουν να ακούνε για Μαυρομάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι φοβερό, αλλά
αυτό ισχύει. Δεν θέλουν να τον βλέπουν, δεν θέλουν να ακούν. Και από ό,τι λένε, είναι θέμα χρόνου να πάρθει απόφαση επίσημα από το Συμβούλιο του ΑΣ, να έρθει η στήριξη του Συλλόγου στον υποψήφιο πρόεδρο και των επόμενων εκλογών. Και όμως γίνονται αυτά στον ΠΑΟΚ. Τα αναλύσαμε το θέμα, τι έγινε, πώς έγινε, ήσουν εκεί παρόν, είναι πολύ ξεκάθαρο, έτσι. Είναι το είναι ότι πριν λίγες ημέρες πριν το Final Four υπήρχαν δεσμεύσεις της Ομοσπονδίας ότι δεν θα βρεθούν στο γήπεδο οργανωμένοι οπαδοί, αλλά αυτό άλλαξε στην τελευταία σύσκεψη παρουσία και ανθρώπου του ΠΑΟΚ με αποδοχή και από την αστυνομία και δόθηκαν 30 προσκλήσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν τις πήρε, ο Ολυμπιακός τις πήρε. Αυτό ακριβώς έγινε. Ακριβώς έτσι έγινε. Ακριβώς αυτό. Ωραία. Ραφαέλ, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλή καλό μεσημέρι. Και ο Ραφαέλ Κατατζής εκεί είναι, στην Sportex, όπως είναι και θα είναι όλο το ΠΑΟΚ 24, αυτό το τριήμερο. Κάθε ώρα θα είναι εκεί συντελεστές, συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Όλοι θα είμαστε, κάποιες στιγμές όλοι μαζί, κάποιες άλλες ώρες 2, 3, 4. Πάντως έχουμε προγραμματίσει και μπορείτε να έρθετε να τα πούμε από κοντά. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 1:30. Δημιουργήστε το δικό σας παράδεισο στον κήπο με ιδέες και λύσεις από τα Practicer. Νέος κατάλογος κήπου, πιο πλήρης και πιο φρέσκος από ποτέ. Και μην ξεχνάτε, δωρεάν μεταφορά για αγορές άνω των 149 ευρώ. Έχεις κήπο? Έχω κήπο. Έχει τα πάντα? Έχεις κήπο? Έχω κήπο. Έχει τα πάντα? Έχεις κήπο? Έχω κήπο. Έχει τα πάντα? Φυσικά, αφού έχω τα Practicer. Στα Practicer, ο εξοπλισμός του κήπου και της βεράντας σας γίνεται παιχνίδι. Γιατί βρίσκετε τα πάντα σε έπιπλα, εργαλεία, φυτά και είδη διακόσμησης, αλλά και δωρεάν μεταφορά για αγορές από 149 ευρώ και πάνω. Practicer. Practicer. Το έχουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Δώσαμε τα 15 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Κόρυβος σε πολύ λίγα λεπτά. Μέσα από τα τηλεφωνήματά σας. Έχετε ακούσει, έχετε ειδοποιηθεί πώς θα μπείτε στο γήπεδο. Σάββατο απόγευμα, ένα από τα μάτς που δίνει ο ΠΑΟΚ αυτό το τριήμερο πλέον, έτσι. Τριήμερο είναι, γιατί αύριο παίζει το βόλεϊ, Σάββατο παίζει το μπάσκετ, Κυριακή παίζει το ποδόσφαιρο. Και όπως ακούτε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Τελειώνει η κανονική περίοδος στο βόλεϊ, άλλα δύο μάτς για το μπάσκετ, άλλα τρία μάτς για το ποδόσφαιρο και πάμε στα πιο μεγάλα παιχνίδια της περίοδου. Αλλιώς ήταν πέρσι η κατάσταση, να βάλουμε και το handball μαζί, αλλιώς ήταν πέρσι, τελείωσαν καλύτερα την κανονική περίοδο οι ομάδες του ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα και ήρθαν και μεγάλες επιτυχίες στην πορεία. Ακόμα και για τον μπάσκετ, έτσι, που η τρίτη θέση είναι το ταβάνι. Φέτος είναι πιο δύσκολες οι συνθήκες, πιο δύσκολος ο δρόμος και για το μπάσκετ να πετύχει τους στόχους του και για το handball και για το βόλε και για το ποδόσφαιρο. Δεν τους φταίει κανένας άλλος, για να μην παρεξηγηθούμε. Αυτοί φταίνε. Και το μπάσκετ, η ομάδα έχει τεράστιες ευθύνες για αυτά που έπαθε φέτος με τις ήττες τύπου Λαύριο. Και το βόλεϊ με τις ήττες τύπου Φοίνικα Σύρου. Εκείνο το διασυρμό εκείνη τη Δευτέρα. Το ποδόσφαιρο με την πορεία και τα αποτελέσματα. Ήρθε και αφαίρεση βαθμών για να δημιουργήσει ακόμη πιο μεγάλο εμπόδιο. Το handball, που τα λέγαμε και προχθές. Αλλά τώρα ξεκινάει κάτι, τώρα σε λίγες μέρες ξεκινάει κάτι καινούριο. Για να δούμε. Και το handball, αν θα πάει τελικό, που αν θα πάει, νομίζω ότι τον έχει το Διομίδη. Και το μπάσκετ να παίξει με την ΑΕΚ. Μάλλον και με τον Άρη, αν βγει έκτη η ομάδα, εκεί τι θα γίνει. Αλλά και το ποδόσφαιρο που θα έχει την δύσκολη μάχη, το play-off με μειονέκτημα. Και το βόλεϊ φυσικά που ξεκινάει πιο γρήγορα από όλους,
Είπαμε την άλλη Τετάρτη, βράδυ 8.30, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πρώτος ημιτελικός. Εκεί και αν δεν υπάρχει περιέργεια να δούμε τελικά τι ρόλο παίζει, πόσο μεγάλο ρόλο, τι ποσοστό, 80% η ψυχολογία. Έτσι όπως ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον αέρα του ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Πάμε τελευταίο διάλειμμα, παρά 20 πλησιάζουμε, για να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά και στα περί Brexit, να μιλήσουμε και με τον Σταύρο τον Κόλκα. Μαζί μας Σταύρος Κόλκας από την έκθεση από τη Sport Expo. Σταύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάλι με γυναίκες. Εδώ έχουμε μια κυρία που είναι από ένα γυμναστήριο, μια γνωστή αλυσίδα που με γυμνάζει. Πώς σας φαίνεται το αποτέλεσμα? Μπορείτε να πείτε στον αέρα αυτό το αριστούργημα. Αλλά είμαι από... Θα το πάρουμε για πρωτάθλημα. Έχω 5 ποιοτικά λεπτά, να ξέρετε. 5 ποιοτικά λεπτά. Τόσο παραπάνω δεν γίνεται, εντάξει. Ναι, το μάθαμε. Κάποια προϊόντα που διαφημίζει ο Γιώργος Συρίγος λείπουν από εδώ. Το μάθαμε, τα μάθαμε. Εγώ πήρα ένα κουτάκι, ρε φίλε. Μα το είπες μόνος σου, δεν χρειάζεται να το... Δεν είναι. Τα μάθαμε τα... Ναι, αλλά είναι ποιοτικά λεπτά, φίλε. Ναι. Αν είχαμε ένα τέτοιο πεντάλεπτο, ένα δεκάρι, θα παίρναμε τα μισά παιχνίδια που χάσαμε φέτος. Αυτά τώρα αυτές... όλα βοηθούν για κάθε δραστηριότητα. Δεν δοκίμασα, Δημήτρη μου, για τους παντρεμένους. Εγώ ανήκαμε. Τα πήρες, γιατί τα πήρες. Το ίδιο πιλάβι εδώ και 30 χρόνια. Γιατί τα πήρες γι' αυτό. Δεν είναι. Όχι, γιατί κάποιοι στην ηλικία σου τα πήρανε. Από 45 και πάνω. Φίλε, άκου να δεις. Ναι. Εμείς πρώτα δοκιμάζουμε και μετά διαφημίζουμε. Με μέτρο πάντως, να ξέρεις. Είσαι σε δύσκολη φάση. Εντάξει, είτε και είσαι και ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, φίλε. Δεν γίνεται να μην δοκιμάσεις κάποιον. Κατάλαβες. Για να είσαι σε ακόμα μεγάλο... πιο μεγάλη υπερδιέργεση. Ναι, να ανέβει λίγο το αίμα στο κεφάλι. Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις και τα πράγματα? Πολύ ωραία, φίλε. Σε λυπάμαι που κάνεις εκπομπή. Α, τόσο καλή. Φέρουν μπύρες, βότκες, τα πάντα, όλα τα αθλητικά προϊόντα. Έχεις ρεπορτάζ για το πώς το stand του ΠΑΟΚ 24 είναι πρώτο μέσα στην έκθεση? Πώς έγινε αυτό? Δεν κάναμε κάποια δωροπλοκή, απλά διαλέξαμε. Άλλοι θέλαν να είναι δίπλα στον ένα, δίπλα στον άλλο. Εμείς θέλαμε να μας φιλήσουν. Τι να κάνουμε. Α, έτσι απλά. Ναι, έτσι απλά. Έτσι απλά. Ωραία. Θα είσαι εκεί και το απόγευμα, όπου είναι και τα εγγένεια. Ναι. Θα έρθουν και παίχτες του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Κοντονής. Ναι, κάναμε και μια κουβέντα με κάτι συμβούλους του. Εντάξει, η τάση είναι εκεί που βλέπουμε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Είναι η αλήθεια. Στο περίπτωση γιατί είναι σταματία είναι αρκετή εξ αυτών. Ναι. Ωραία. Εντάξει, καλά είναι τα πράγματα. Εκτιμώ ότι σε καλό δρόμο είμαστε. Ήρθε και ο Παύλος ο Μακρύς, δεν ξέρω αν θες να το πεις τίποτα. Όχι, όχι. Εσένα θέλω. Δεν μου λες, για να μείνουμε σε αυτό το θέμα, πώς βλέπεις το γεγονός ότι μετά από όλα όσα έγιναν χθες και από το σοβαρό ενδεχόμενο να τιμωρηθεί πράγματι η ΕΠΟ, το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν έχει αντιδράσει κανείς και βγαίνει ένας φόβος από όλους πλην του ΠΑΟΚ, ο οποίος λέει είμαστε ικανοποιημένοι που επιτέλους συζητάμε σοβαρά και επίσημα τα θέματα του ποδοσφαίρου. Και πρόσεξε με το οξύμορο, ξέρεις ποιο είναι σε αυτή την ιστορία. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι και ο μοναδικός πραγματικός επενδυτής, εντάξει. Ο μοναδικός επενδυτής που έχει βάλει τεράστια υπέρογκα ποσά στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι και αυτός που δεν αγχώνεται. Ναι. Κάτι που μου λέει εμένα σαν Σταύρο, δεν ξέρω αν το λέει και εσένα σαν Δημήτρη, ότι όντως ο στόχος του είναι η εξυγίανση και όχι να βρει έναν άλλον τρόπο να μειώσει τη χασούρα. Ναι, ρε παιδί, να κάνει την προσπάθεια τουλάχιστον. Να κάνει την προσπάθεια. Ναι, και όντως υπάρχει διάθεση, ωραία, να υπάρξει ένα προϊόν ορθολογικό και όχι να μπει κάποιος να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη. Η ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη, δεν έχει πάρει καμιά θέση. Ναι, βγάζει μια ανησυχία, είναι φανερό. Ναι, ο Παναθηναϊκός τα ζω αμαργά. Μόνο εμείς έχουμε πάρει θέση. Και αυτό τώρα μην το πω στον αέρα τώρα, το κοιτάτε θέση, δεν ξέρω. Ναι. Υπάρχει... Το άλλο που μέσα από κάθε γκάλωπ, από κάθε επαφή που έχουμε, σχεδόν το 100% των παοξίδων είναι μαζί με αυτή τη θέση, δεν δείχνει να φοβάται, δεν δείχνει να ανησυχεί. Και 90% των αεξίδων και 80% των παραθυναϊκών. Ναι, ναι, είναι μεγάλα τα ποσοστά. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ δηλαδή που είδα στο blog μου τα σχόλια από κάτω, αυτά είναι τα ποσοστά. Επαναλαμβάνουμε, σαφώς υπάρχει κίνδυνος. Έτσι δεν είναι απειλή. Μπορεί ναι, να... Γιατί να μας απασχολεί. Ωραία, θα ζυγίσουμε λίγο, ρε Δημήτρη.
αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, εγώ το παρομοιάζω με τον χουλιγανισμό τη δεκαετία του 80 στην Αγγλία, όπου έπρεπε η αγγλική κυβέρνηση να πάρει μια σημαντική απόφαση. Για ποιον λόγο να το κλείσει το μαγαζί, ωραία, και μέσα από την εσωτερική διεργασία να καταλήξει κάπου. Έτσι δεν έγινε? Εσύ ήσουν ναι. μικρός βέβαια. Ναι, ναι. Ωραία, αλλά έτσι έγινε. Εντάξει. Βέβαια μέσα από ένα πλάνο συγκεκριμένο, υπήρχαν... Μέσα από ένα πλάνο συγκεκριμένο. Ναι. Και τώρα υπάρχει πλάνο συγκεκριμένο. Να αλλάξει η δομή της ΕΠΟ, να εξαρτοποιηθεί η διαιτησία και να περάσουν περισσότερες αρμοδιότητες στη Super League. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που ζητάει η κυβέρνηση και πολλής άλλος κόσμος που ασχολείται με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ένας ωραία, μόνο άρα... φίλος μας αναγνώστης, ο φίλος που υπογράφει ως Σάξ και είναι μόνιμος στο ΠΑΟ 24 και σχολιάζει, έχει γράψει. Ναι, όμως είναι ενημερωμένος σωστά ο ΠΑΟΞΙΣ και δεν φοβάται? Πώς ναι, συνδέεται εδώ, ρε, το Brexit με την κάθαρση? Σου λέει δηλαδή, είμαστε βέβαιοι ότι αν συνεχίσουμε και αν τιμωρηθεί το ποδόσφαιρό μας, θα υπάρχει μετά και λύση και κάθαρση? Ποιος και τι την εγγυάται? Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι μια κουβέντα τώρα που πρέπει να γίνει. Κανείς δεν εγγυάται. Τη λύση δεν εγγυάται. Την προσπάθεια. Ναι. Λέμε για την προσπάθεια. Ναι, απλά ρε φίλε, αν το 100% δεχτεί τέτοιο πλήγμα, δηλαδή χάσει ουσιαστικά 50-55 εκατομμύρια από αυτή τη διαδικασία, μεγάλος σου περίδης δε φίλε, έτσι σε μία... Αγόρι μου. Αν λοιπόν δεχτεί τέτοιο πλήγμα το 100% και η ΕΠΟ αλλάξει δομή, ωραία, δεν νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν κατευθύνσεις σωστές από εκεί και πέρα. Είναι εύκολο το έργο μετά. Έτσι πιστεύω εγώ. Ναι, μάχη είναι, μάχη. Μάχη ναι. με ένα κατεστημένο πολλών ετών που ναι, κάθε φορά... Πάρει, όμως, που κάθε φορά θέτει αυτό το θέμα. Θα μας τιμωρήσουν, θα μας βγάλουν, σταματήστε. Θα μας τιμωρήσουν, ρε. Δηλαδή αυτό που βιώνουμε κάθε χρόνο, δεν είναι τιμωρία? Ναι, πολύ μεγάλη. Να πηγαίνω εγώ να παρακολουθήσω ένα παιχνίδι και να έχω στο μυαλό μου άλλα 43 πράγματα. Εδώ ξέρεις το αποτέλεσμα στα πιο πολλά. Αυτό ακριβώς. Ξέρεις το αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς. Σε παρακαλώ, ρε Δημήτρη, τώρα. Καθόμαστε και παίζουμε με τις λέξεις. Για να δούμε ποδόσφαιρο πρέπει να περάσουμε αυτή τη διαδικασία. Αλλιώς δεν έχει χάρη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είπε χθες ότι είναι μαζί με οποιονδήποτε δίνει τη μάχη κατά της διαφθοράς. Κατά της διαφθοράς, κανονικά. Δεν είπε πανηγυρίζουμε, αν τιμωρηθούμε, δεν είπε χαιρόμαστε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι ακριβώς. Αλλά όποιος έχει κάποια άλλη πρόταση, ας την καταθέσει. Δηλαδή, αν κάποιος διαφωνεί, ας πει σταματήστε τα όλα να είμαστε να παραμείνουμε ως έχει. Ας το πει. Ναι, αυτό ακριβώς. Ας το πει ο Ολυμπιακός, ας το πει, ξέρω κάποιος άλλος. Ας το πει κάποιος του Ολυμπιακού. Ή του Πρατανιά. Ή... Τι σε έπρεπε. Ακούγονται όλοι. Τι σε έπρεπε. Ναι, αυτό λέει, καλά, η ΕΠΟ το λέει. Ωραία, άρα και από την παρουσία κοντονή το απόγευμα εκεί θα έχουμε πράγματα. Ναι, εννοείται. Εξάλλου θα είναι και άνθρωποι του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Ποια είναι η κυρία, Καλύτερη επαγγελματία στο πρόγραμμα της πόλης, τη διαφορά της δεύτερη. Όταν παντρευτώ από μένα θα οικονομήσω. Άμα περιμένει από αυτό. Δεν έχει δεύτερη συμμονή. Άμα περιμένει. Δεν είπα καλά ψέμα λοιπόν. Έχει γεμίσει εκεί ο χώρος, έχει ήδη κόσμο. Έχει τα παντού. Ωραία. Εκεί θα είσαι έτσι. Εδώ, κουμπάρος, μουσικά, πάω. Βέβαια. Σταύρος, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, παιδιά. Έγινε, γεια. Ο Κόλκας είναι σαν έκθεμα εκεί. Δηλαδή είναι ένα stand μόνος του και μετακινούμενο. Όπου και να πάει, φοβερά πράγματα. Άμα σου λέω. Λοιπόν, αυτά με ό,τι γίνει και στο ποδόσφαιρο. Ήρθαν χθες οι ξένοι εκπρόσωποι να μιλήσουν κυρίως για το κύπελο, έτσι. Κύριε Κοντονή, κάνε πίσω για το κύπελο. Αυτό καίει και την ΕΠΟ και όποιον άλλον τον καίει το κύπελο. Είναι γνωστό ποιον άλλον καίει. Το μόνο, λες και είναι το μόνο πρόβλημα αυτό στο ποδόσφαιρο. Κάνε πίσω για το κύπελο. Ο Κοντονής λέει δεν κάνω πίσω... Το συμβούλιο της επικρατείας, ό,τι αποφασίσει. Λέει ο Κοντονής, άμα θέλετε να συζητήσουμε για την ΕΠΟ, το τι συμβαίνει και πώς στελέχη της
διώκονται για τόσες και τόσες υποθέσεις, αλλά παραμένουν στις θέσεις τους. Και ενώ εσείς, κύριοι της UEFA, αναγκάσατε τον Πλάτινη σε παρέτηση. Εσείς, κύριοι της FIFA, αναγκάσατε τον Πλάτινη σε παρέτηση. Πώς γίνεται εδώ εμείς να τους ανεχόμαστε αυτούς τόσα χρόνια, με τόσες κατηγορίες τους βαραίνουν? Απαντάνε οι Ευρωπαίοι, οι ξένοι γενικώς. Εντάξει, ναι, έχετε ένα δίκιο πρώτη φορά. Να κάνουμε μια επιτροπή, γιατί η κατάσταση στο ποδόσφαιρό σας είναι δύσκολη, να ασχοληθεί ειδικά με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν την κάνουμε όμως σε 5-6 μήνες. Όχι. Έχουμε προβλήματα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για επεισόδια. Δεν δέχομαι κουβέντα, λέει ο Κοντονής, και για το κύπελο. Πρώτη φορά, οι ξένοι. Αν είναι έτσι, διακόψει και το πρωτάθλημα. Πρώτη φορά. Και το λένε ξένοι. Αν είναι έτσι, όπως μας τα λέτε, και έτσι είναι, στο κύπελο να το συνεχίσουμε, αλλά να δεσμευτούμε ότι το τελικό θα το σφυρίξει ξένος. Αφού οι δικοί σας είναι ανίκανοι, αφού οι δικοί σας επηρεάζονται, αφού υπάρχει ένα σύστημα ολόκληρο που ορίζει με βάση τα δικά του δεδομένα. Πρώτη φορά τέτοια συζήτηση. Και για ξένο διαιτητή. Κέρδος είναι. Κέρδος είναι. Πέμπτη σήμερα, πέμπτη μεσημέρι εδώ στον Λίμπερο, και όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα θα έχουμε σύνδεση με τα γραφεία της Αναδομό για ξεχωριστές προτάσεις που θα μας κάνει ο Βαγγέλης ο Μπρέντας. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα για αυτή την εβδομάδα από Ρήμαξα Αναδομό. Όλα καλά. Μονός. Τι κάνεις, μόνος, όλα καλά. Μόνος. Έχουμε stand στη Sport Expo, την έκθεση. Εκεί είναι ο Κόλκας, εκεί είναι εκεί. Εκεί, ναι. Κατάλαβα. Και από εκεί θα βγαίνει και πρόγραμμα. Τι έχουμε, τι γίνεται? Λοιπόν, να ευχηθώ καταρχήν καλή διαμονή στην ακροάτερα στο Μαράκι για το σπίτι που πήρε στην προξένου Κορομιλά την περασμένη εβδομάδα. Το πιο γρήγορο τηλέφωνο και το πιο γρήγορο συμβόλαιο που έχει γίνει ποτέ. Ναι. Καλή διαμονή να σε ευχηθούμε, ναι. Δεν, εντάξει, ήταν πραγματικά. Με το που το είδε. Με το που γινόταν διαφήμιση, δηλαδή, έπαιρνε τηλέφωνο. Το δεύτερο, δηλαδή, ακίνητο ήδη είχε πάρει τηλέφωνο. Οπότε να τους ευχηθούμε καλή διαμονή. Δηλαδή, μόνο που το άκουσε το αγάπησε. Με το που, στο δεύτερο ακίνητό μου είχε ήδη πάρει τηλέφωνο. Έπαιρνε για το πρώτο. Την πήρα τηλέφωνο πίσω και μου λέει, θέλω να το δω σήμερα. Πήγαμε, το είδαμε στην ώρα επάνω. Στη μία μισή ώρα είχαμε κλείσει. Αυτό ήταν είναι. Απίστευτο. Αυτό είναι. Πολύ καλό. Δεν μου λες, η καλύτερη περίοδος, εκεί όπου ψάχνουν οι πιο πολλοί για σπίτια, είναι Σεπτέμβριο, είναι ποια περίοδος κυρίως? Δημήτρη, καλύτερη περιοχή για να βρεις ακίνητο είναι από σήμερα μέχρι και περίπου 1-1,5 μήνα μπροστά. Α, τώρα είναι καλύτερη για να βρεις? Για να βρεις το καλύτερο, το δυνατότερο ακίνητο είναι τώρα. Εκεί κατά Αύγουστο-Σεπτέμβριο έχουμε μεγάλο πολύ υλικό, αλλά δεν είναι τόσο δυνατά τα κίνητα, δεν είναι αυτά που θέλουμε στο κέντρο. Είναι τα τελευταία φοιτητικά που λέμε και εμείς και δεν αξίζουν πολύ τον κόπο. Τώρα βγαίνουν τα δυνατά κίνητα και είναι η καλύτερη περίοδος. Δηλαδή θα το δεις και στις επόμενες μέρες τι προτάσεις θα έχουμε. Κατάλαβα. Για πες μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι δυνατεύουμε για σήμερα. Διαμέρισμα ρετυρέ, Τσιμισκή στο ύψος του Λευκού Πύργου. 70 τετραγωνικών μέτρων, 8 ορόφου προσώψεως, διαπερές, διάρρη, τσαλονοτραπεζάρια, ξεχωριστή κουζίνα, μπάνιο, με προνόμιο το μεγάλο του μπαλκόνι, θέρμανση ατομικού φυσικού αερίου, στα 3,5 εκατοστάρικα τιμή αρχική συζητήσιμη. Ρετυρές Τζιμισκή, Ρετυρές Τζιμισκή στον 8ο όροφο. Μπράβο. Πολύ καλό. Και πάμε και σε ένα ακόμα, στην Παύλου Μελά. Διαμέρισμα με πρόσωψη επί της οδού στην Παύλου, 50 τετραγωνικών μέτρων 5 ορόφου, πλήρως ανακαινισμένο, ένα δωμάτιο σαλονοκουζίνα, μπάνιο, αποθήκη, θέρμανση ατομική φυσικού αέριου και κλιματισμό για ψήξη και τιμή αυτού στα 340, πάντα συζητήσιμη. Αυτό από ό,τι έχω μιλήσει με την ιδιοκτήτρια, στα 3 εκατοστάρικα το δίνουμε. Φεύγει και αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Πού σας βρίσκουμε, όποιος θέλει να δει αμέσως να ενημερωθεί? Εννοείται, Δημήτρη μου, να πούμε ότι για αυτές και πλήσως άλλων προτάσεων για πώληση ενίκιο, οι φίλοι ακροατές θα μας βρουν στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-242-119, 2311-242-119, ή μπορούν να έρθουν στα γραφεία μας, Αγία Σοφία 18, στον έκτο όροφο. Μάλιστα. Βαγγέλη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Καλή δουλειά. Αυτά από την Remax Αναδομό και με τις προτάσεις τις σημερινές, όπως το συνηθίζει εδώ στο κέντρο. What you do to me? Yeah. In the meantime, in the meantime.
Ένας άλλος φίλος που μας ακούει για ό,τι συζητάμε για το ποδόσφαιρο και όλα τα ενδεχόμενα. Αναρωτιέται δηλαδή ο ξένος γερητής που θα στείλει ο Ιώσ Θεοδωρίδης θα είναι καλός. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τίποτα, φίλε, πραγματικά. Όλες οι ερωτήσεις σεβαστές, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Ξέρουμε το τι βιώνουμε τώρα. Και ξέρουμε ότι για οποιοδήποτε μεγάλο παιχνίδι, τύπου ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στον ημιτελικό, είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει πάντα ένας παπάς. Ο παπάς ο διαιτής. Αυτό το ξέρουμε. Και θα έρθει και ό,τι χρειαστεί θα κάνει για να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό ξέρουμε. Και πραγματικά πιστεύω ότι από κάτι τέτοιου είδους διαιτησίες, του παπά, του Μάνταλου στους προηγούμενους ημιτελικούς και όλων αυτών των γνωστών, γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι, έλεγε ο Βασάρας προχθές, και όλους οι ίδιους τους έχετε και πείτε μου 5-10 καλούς διαιτητές. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι συγκεκριμένοι. Τους ξέρουμε. Για όλους ξέρουμε. Ξέρουμε και ποιοι είναι καθαροί και προσπαθούν να είναι δίκαιοι και τίμιοι. Ξέρουμε λοιπόν πολύ καλά ότι αυτές τις επιστημονικές διαιτησίες των μικρών κυρίως σφυριγμάτων, αλλά αν χρειαστεί και των μεγάλων, τύπου ΜΑΚ, δύσκολα θα τις δούμε από ξένο. Δύσκολα. Αυτοί οι δικοί μας εδώ, κάτι αυτοί οι γνωστοί, έτσι να μην τους αναφέρουμε, έχουν κάνει σεμινάρια. Πώς σφυρίζεις το 0-0, πώς σφυρίζεις το 1-0 υπέρ της ομάδας που θέλεις να σμπρώξεις, πώς σφυρίζεις το 0-1. Τα ξέρουμε. Είδαμε και πέρυσι με τον Αρετόπουλο στο Καρεσκάκι. Δεν μπορεί κάποιος ξένος να ακολουθήσει αυτή την επιστημονική, αυτή τη φιλοσοφία των σφυριγμάτων. Αλλά για να το κλείσουμε και επαναλαμβάνουμε, γιατί τίποτα δεν είμαστε σίγουροι, και μόνο το ότι χθες ο εκπρόσωπος της UEFA έφτασε στο σημείο να επαναλάβει τη θέση του Ιβάν Σαββίδη, για παράδειγμα, για ξένο διαιτητή, και μόνο αυτό είναι ένα βήμα πρόοδου. Να αρχίσουν να νιώθουν στην ΕΠΟ ότι κοντεύει η στιγμή που δεν θα κάνουν ό,τι θέλουν. Έρχεται η στιγμή, συζητιούνται όλο και σε πιο υψηλό επίπεδο άλλες λύσεις. Αυτό είναι το όφελος. Γράφει φίλος, ξένος ήταν και ο διαιτητής με την Άντερλεχτ, το έχουν από παντού δεμένο. Εντάξει. Έκανε κάποια μεγάλα λάθη εκείνος ο διαιτητής με την Άντερλεχτ. Αν τυχόν, όπως το εννοείς εσύ, η συγκεκριμένη ομάδα έχει καταφέρει να ελέγχει ακόμα και την Ευρωπαϊκή Διαιτησία, μπράβο της. Δεν το πιστεύω. Αλλά αν ισχύει αυτό που γράφεις εσύ, μπράβο τους. Αν έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Δεν ισχύει όμως. Αυτά προς το παρόν από εμάς εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Τα λέμε και έτσι επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι.